Νομίζω ότι για να είναι ένας καλός χριστιανός εκλεκτός του Θεού και συνεπώς να σωθεί, θα πρέπει να έχει γεννηθεί καλός. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Νικόλαος, όταν ήταν ακόμη βρέφος, δεν εθύλαζε εκάστην Τετάρτη και Παρασκευή, ή μη μόνον μετά την δύση του ηλίου, ή όταν είναι μεγάλος θα πρέπει να του παρουσιαστεί κάποιο θαύμα στη ζωή του. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος θα επίστευε εάν δεν τον ετύφλωνε και δεν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριον, ενώ μετέβαινε προς την Δαμασκόν. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό το θέμα με βασανίζει και με απελπίζει πολύ. Δεν θα απαντούσα εάν δεν βασάνιζε και δεν απέλπιζε τόσο πολύ. Επειδή λοιπόν βασανίζει και απελπίζει, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί, ή καλύτερα, πριν απαντήσω στην ερώτηση, θα ήθελα γενικά να απαντήσω ότι κάποτε μερικά θέματα τα οποία δεν έχουμε σωστά τοποθετήσει μας βασανίζουν. Για έναν που μπορεί να ξέρει κάτι, να είναι υπόθεση μισού λεπτού να απαντήσει κάτι, και ο άλλος βγαίνει από ένα βασανισμό μιας ολόκληρου ζωής. Αληθινός βασανισμός, με αληθινή απογοήτευση. Και αυτό οπωσδήποτε ξεκουράζει τον άλλον άνθρωπο όταν κάποτε πάρει μία απάντηση. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει ποτέ να υποτιμά κανείς ούτε την ελαχίστην απορία και να τη δει ότι είναι παιδαριώδης ή αυτονόητη ή ό,τι άλλο, αλλά πρέπει να απαντάμε ακριβώς για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι που έχουν την απορία αυτή και βασανίζονται και απελπίζονται. Λοιπόν, εάν έπρεπε να περιμένουμε κάποιο θαύμα για να σωθούμε, τότε, επειδή τα εκατομμύρια των ανθρώπων δεν αντιμετώπισαν κανένα θαύμα, ούτε τους συνήθισε κανένα θαύμα, ένα έκτακτο γεγονός στη ζωή τους, θα έπρεπε να πίστευαν ότι αυτοί δεν θα μπορούσαν να σωθούν. Είναι εσφαλμένη η αντίληψη του αδελφού, όπως εδώ τα διατυπώνει. Είναι άκρος εσφαλμένη. Άκρος. Ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι πρέπει τότε να γεννηθεί κανείς καλός. Μα εάν εγεννάτο καλός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα εγεννάτο και σε σωσμένος. Και τότε θα ήταν περιττός ο αγώνας. Θα ήταν περιττή η χάρη του Θεού. Θα ήταν περιττά όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζετε όμως ότι όλα αυτά αντίκυνται εις το πνεύμα της Καινής Διαθήκης? Τότε πού το αίμα του Χριστού? Ως προς τι η σωτηρία? Ως προς τι όλα εκείνα τα οποία εργάστηκε ο Κύριος, αν έπρεπε να γεννιέται κανείς έτοιμος για τη Βασιλεία του Θεού? Τότε γιατί ο ληστής που στάθηκε πραγματικά ένα υπόδειγμα σώζεται την τελευταία στιγμή επάνω εις των σταυρών? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι σωστή αυτή η αντίληψη, ότι πρέπει να γεννηθώ καλός ή να γεννηθώ μεγάλος. Ότι πρέπει να με βοηθήσει ο Θεός με ένα τρομακτικό μεγάλο θαύμα, με μια δαμασκό, ξέρω εγώ, κάπου να λάμψουν τα πράγματα και με τον τρόπο αυτόν να γίνω μεγάλος κλπ. Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, λέει βεβαίως ότι ο Κύριος με αφόρησε εκκυλίας μητρός μου. Με αφόρησε, θα πει με ξεχώρισε. Εκκυλίας μητρός μου. Για να δείτε όμως ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον απόλυτο προορισμό, γιατί αν αντιλαμβάνεστε, στην απορία υποβόσκει η αντίληψη του απολύτου προορισμού. Τι θα πει απόλυτος προορισμός? Θα πει ότι εάν ο Θεός σε έχει να σε σώσει, θα σωθείς. Εάν ο Θεός σε έχει να σε κάνει μεγάλον, θα γίνεις μεγάλος. Κατά τα άλλα, ματαιοπολείς. Αυτός είναι ο απόλυτος προορισμός. Αλλά ο απόλυτος προορισμός, αγαπητοί μου, απορρίπτεται από την Εκκλησία. Απορρίπτεται.
διότι βγάζει από μέσα το στοιχείο άνθρωπος και μένει μόνο το στοιχείο χάρης του Θεού. Αλλά η χάρης του Θεού μόνη δε σώζει. Πρέπει να μπει και το προσωπικό στοιχείο. Ακούστε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, μια που έγινε μνήμα του προσώπου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι τον αφόρησε ο Θεός εκκυλίας μητρός του. Αλλά τι θα πει αφόρησε, ξεχώρισε. Γιατί? Στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος: ους προέγνω τούτους και προώρησε, ους προώρησε τούτους και εδικαίωσε. Μένω σε αυτό το σημείο γιατί το χωρί είναι λίγο μεγάλο. Ποιους εδικαίωσε? Εκείνους που προώρησε. Να το λοιπόν θα πείτε. Εμένα με εδικαίωσε, με ανέδειξε, γιατί με προώρησε. Ναι. Αυτό το χωρίο μάλιστα το χρησιμοποιούν και οι Προτεστάντες, ακριβώς για να στηρίξουν τον απόλυτο προορισμό. Αλλά είναι και μια λεξούλα πιο πάνω. Η άλλη λεξούλα πιο πάνω τα ανατρέπει όλα. Ους προέγνω. Εκείνους που προγνώρισε. Πώς τους προγνώρισε? Για το Θεό. Δεν υπάρχει ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, ούτε μέλλον. Είναι όλα μπροστά του. Ο Απόστολος Παύλος κάποτε θα ήταν μέσα στα σπλάχνα της μάνας. Ο Θεός εγνώριζε τον Παύλο πριν γίνει ο Αδάμ και η Εύα. Και εμένα με ξέρει πριν γίνει ο Αδάμ και η Εύα. Πριν γίνει καν η χριστή δημιουργία. Ο Θεός μας ξέρει όλους. Ξέρει ποιοι θα σωθούν, ποιοι δεν θα σωθούν. Το ξέρει πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, όταν λέει με αφόρησε, με ξεχώρισε από την κοιλία της μητέρας μου, θέλει να πει ως προς το χωρίο προς Ρωμαίους ους προέγνω, θα εγνώριζε ότι εγώ θα αποδεχόμην, θα απεδεχόμην την κλίση του να γίνω αποστολός. Και συνεπώς, αφού το εγνώριζε αυτό ο Θεός ότι εγώ ελευθέρως θα το έκανα, με ξεχωρίζει κοιλίας μητρός μου. Ότι τα πράγματα είναι έτσι, ακούσατε το. Ο Θεός λέει τους πάντας συνέκλεισεν εις αμαρτίαν, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος το λέει, τους πάντας συνέκλεισε εις αμαρτίαν ή να τους πάντας ελεήσει ή να μη καυχήσετε πάσα σάρξ. Αυτό το συνέκλεισε μοιάζει εκ πρώτης όψης ότι είναι και λίγο σκανδαλώδες. Όλους μας μάντρωσε, κατά λέξη συνέκλεισε, αυτό θα πει. Έκανε μια κυκλοτερή κίνηση, μας μάντρωσε και μας οδήγησε στην αμαρτία. Ο Θεός οδήγησε στην αμαρτία. Μας άφησε να αμαρτήσουμε για να μας ελεήσει όλους, ώστε να μην πει κανείς σηκώντας το κεφάλι του: εγώ δικαιωματικά θέλω τη βασιλεία σου, διότι εγώ δεν έχω αμαρτήσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην είναι αμαρτωλός. Και ο Απόστολος Παύλος τον άφησε λοιπόν ο Θεός. Και έγινε διώκτης. Έγινε διώκτης. Γιατί? Για να φανεί η δύναμη του Θεού πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο και να σωθεί. Αλλά και η δύναμη του ανθρώπου. Θα μου πείτε πώς. Εκείνο το όραμα προς Δαμασκόν δεν θα ήταν ικανόν να οδοστρώσει, να επιπεδώσει, γιατί ξέρετε το οδοστρωτήραμα τεράστιο, τα κάνει όλα επίπεδα. Άμα βρει ένα ντενεκαδάκι, το κάνει επίπεδο. Άμα βρει μια πέτρα, τη ζουλάει, την κάνει επίπεδη. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να περάσει κανένας οδοστρωτήρας από πάνω μου, όπως είναι το θαύμα, να μου επιπεδώσει κάθε βούληση, κάθε άλλο. Δεν είδαν άλλοι θαύματα. Οι Φαρισαίοι δεν είδαν θαύματα. Δεν τους ανηγγέλει η ανάσταση του Χριστού. Γιατί δεν πίστεψαν? Απόδειξη. Όταν απολογείται ο Απόστολος Παύλος εις τον Φίστο και δεν του λέει. Και στον Αγρίπα, ο Φίστος είναι δίπλα, ο Αγρίπας είναι ο καλεσμένος του Φίστου, βασιλεύ Αγρίπα, λέει, ούτε γενόμην να πειθείς τη ουρανή οπτασία, αλλά και τα λοιπά. Είδατε, ούτε γενόμην να πειθείς, δεν υπήθησα εις την ουρανή οπτασία, εις το θαύμα. Δηλαδή, η δύνατο να πειθήσει. Η δύνατα. Και λέγει δεν απίθυσα. Δεν λέγει χεροπόδαρα εξαναγκάστηκα να δεχθώ αυτό το οποίο μου έδωσε ο Θεός.
Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ο ίδιος ο Απόστολος καυχάται το εξής: ότι εκοπίασε περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Εκοπίασε. Τι σημαίνει εκοπίασε? Σημαίνει ότι για να φτάσει να γίνει μεγάλος, εκοπίασε. Ακούσατε, εκοπίασε. Το λέγει ο ίδιος. Και ο Θεός προορίζει με την έννοια της προγνώσεως και όχι με την έννοια του απολύτου προορισμού. Επειδή ξέρει ποιος θα είμαι, με βοηθά. Εγώ ελευθέρως στον χρόνο της ζωής μου θα δείξω ελευθέρως την αγαπή μου προαίρεση. Όπως δεν θα βοηθήσει κάποιον που ο Θεός ξέρει ότι ελευθέρως δεν θα δεχτεί το μήνυμα της σωτηρίας. Συνεπώς, αγαπητοί μου, πρέπει να κοπιάσουμε. Κανείς δεν γίνεται μεγάλος χωρίς λόγο. Θα ήταν δε και αδικία, και αυτό θα ήταν βλασφημία κατά του Θεού, να πούμε ότι θα ανεδείκνυε κάποιον μεγάλον, θα τον εδόξαζε, ενώ τον είχε προορίσει. Και συνεπώς δεν κοπίασε. Δεν λέγει ο Απόστολος, πώς, να χωρία να σας βρω, να. Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Μήπως άλλοι μεν κηρύξαν, εγώ αυτός αδόκιμος γένομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακούσατε? Υποποιάζω, θα πει ζουλάω. Τι, το σώμα μου. Το σώμα μου. Και δουλαγωγώ. Είμαι το αφεντικό και το σώμα μου είναι ο δούλος. Θα του πω, σήκω, κάτσε. Θα πάω να δουλέψει. Θα κινηθείς εδώ, θα κινηθείς εκεί. Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Είναι, γιατί μήποτε άλλοι μεν κηρύξας, να σταθώ εγώ κήρυκα στον άλλον, να σωθούν οι άλλοι, και εγώ δεν καταστρέφω και να χαθώ. Εγώ θα με φανώ αδόκιμος. Δηλαδή, τίποτα άλλο. Ξέρετε τι είπα να πει, αγαπητοί μου, εγώ εδώ να σας κηρύσω, να σωθείτε εσείς, για να μην σωθώ εγώ. Και αυτό το λέει ένας Παύλος, που σημαίνει ότι ο Παύλος τι κάνει? Απλούστατα δουλεύει. Δεν αισθάνεται ότι έχει κανένα προορισμό να τον σώσει ο Θεός, σώνει και καλά. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Λέγει, μήπως, λέει στην Προσφυλιψίους, καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Είναι δε η μόνη λέξη, η μόνη φορά που συναντάται στην Κοινή Διαθήκη, η λέξη όχι ανάσταση, αλλά εξανάσταση. Έχει έναν ειδικό, μια ειδική σημασία εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι ότι αμφιβάλλει, αλλά αγωνίζεται μήπως καταφέρει να φτάσει να αναστηθεί η ζωή αιώνιων. Μάλιστα, παρακαλώ. Εάν ο Χριστός δεν κάλεσε τους 12 μαθητάς του, πάρουμε και το αντίθετο παράδειγμα. Ένας φάνηκε προδότης, ανάξιος. Τι λέει ο Κύριος? Εγώ δεν σας κάλεσα. Ένας από εσάς είναι προδότης. Εγώ σας κάλεσα, το λέει σαφώς ο Κύριος. Δεν με καλέσατε, δεν με διαλέξατε, λέει, εσείς εμένα. Εγώ διάλεξα εσάς. Πώς λοιπόν τώρα αποδεικνύεται ο Ιούδας προδότης, ο οποίος, αν σημειώσετε, ότι έκανε θαύματα όταν τον έστειλε ο Κύριος μαζί με τους άλλους 11 σε πόλεις και χωριά να κηρύξουν τη Βασιλεία του Θεού. Έκανε θαύματα, ο Ιούδας έκανε θαύματα. Εγύρισε και αυτός ευχαριστημένος, λέγοντας με τους άλλους συμμαχτάς του ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται και λοιπά. Και οι 12 και οι 70. Πώς ξέπεσε μετά? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι ούτε τον Παύλο προορίζει μεγάλον ο Θεός, ούτε τον Ιούδα προορίζει προδότη. Διότι θα ήταν και σε δύο περιπτώσεις ο Κύριος άδικος. Εκείνον μεν τον Παύλο, αφού τον προορίζει μεγάλον, τον αναδεικνύει μεγάλον, θέλει δεν θέλει. Τον δε Ιούδα τον προορίζει για την κόλαση, θέλει δεν θέλει. Μα πώς δηλαδή, χωρίς εγώ να θέλω να πάω στην κόλαση, εσύ να με προορίζει στην κόλαση, δεν θα το αυτό αδικία στον Θεό? Αλλά αυτό είναι βλασφημία, οπεράτοπο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Θα δουλέψουμε να δικαιωθούμε. Τώρα, αν υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ιδιαίτερη εύνοια στη ζωή τους, αυτό είναι αληθές. Για να έρθω στο δεύτερο παράδειγμα του Αγίου Νικολάου που λέγει εδώ ο αδελφός. Το παράδειγμα είναι το εξής, ότι ο Άγιος Νικόλαος
πράγματι, κατά τους βιογράφους του, ήταν απονίπιον υγειασμένος. Αλλά και ο Άγιος Άρης ο Βαπτιστής ήταν απονίπιον υγειασμένος. Και άλλοι μεγάλοι πατέρες, ασκητές και λοιπά, και σπουδαίοι, είτε είναι στην Καινή Διαθήκη ή στην Παλαιά Διαθήκη, είτε είναι στους πατέρες στην εκκλησιαστική ιστορία. Ο Σαμουήλ, υγειασμένος σε κοιλίας μητρός του. Αλλά αν προσέξετε λίγο, θα δείτε κάτι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν υγειασμένοι εκ κοιλίας μητρός των, είχαν δουλέψει, παρακαλώ, οι γονείς των και οι παππούδες των και οι προγονείς των. Αν το θέλετε έτσι. Είχαν δουλέψει κάποιοι άλλοι. Λέει ότι είχαμε ερτό, θα το λέγαμε σήμερα, που έχει γράψει το περίφημο κοινοβουλίο Αγνανιάντα, παιδί μου, λέει, μην είναι αγνός, αύριο τα παιδιά σου θα σε ευγνωμονούν. Σε τι? Γιατί η εγκράτεια για αυτούς θα είναι ευκολότερη. Ορίστε. Που σημαίνει, αν οι γονείς δουλέψουν, τότε δημιουργούν προϋποθέσεις, δημιουργούν κύτταρο, ψυχοκύτταρο, να το πω, πώς να το πω, δεν ξέρω, δημιουργούν προϋποθέσεις τα παιδιά τους να γίνουν καλά παιδιά, να γίνουν άγια παιδιά. Η μητέρα του Σαμουήλ, η Άννα, προσεύχεται, κλαίει, οδύρεται, παρακαλεί το Θεό μέρα νύχτα, γέννησε άγιον καρπών. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, άγιοι άνθρωποι σαν άμεν τη δίκαιη, λέει ο Ευαγγελιστής εκεί, όταν περιγράφει τη ζωή του Ευαγγελιστής Λουκάς. Τι έκαναν? Άγιον καρπών. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Συνεπώς, αγαπητοί μου, δεν έχουμε εδώ κανένα πάλι προορισμό. Απλούστατα. Υπάρχουν οι πρόγονοι οι οποίοι εργάστηκαν. Και αυτό είναι φανερό, αν το θέλετε. Όχι από την Αγία Γραφή. Από την Αγία Γραφή είναι ολοφάνερο. Αλλά και από την επιστήμη. Κάποτε ρώτησαν έναν Αμερικανό. Από πότε αρχίζει η αγωγή? Και απήντησε. Πριν 100 χρόνια. Δηλαδή, θα δουλέψεις 100 χρόνια για να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο σωστόν. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, πρέπει να δουλέψουν οι πρόγονοι. Θα δουλέψεις για να κάνεις καλά παιδιά. Τα παιδιά σου θα δουλέψουν να κάνουν καλά παιδιά και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το μισό. Δεν υπάρχει λοιπόν απόλυτος προορισμός και σας παρακαλώ μην απελπιζόμαστε ποτέ ότι δεν μπορούμε να σωθούμε, γιατί ο Θεός κάποιους προορίζει, μεγάλους ή αγίους. Όχι. Όλοι μας, ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελπίζει. Συνεπώς, όλοι μπορούμε να γίνουμε μεγάλοι και όλοι μπορούμε να σωθούμε και να γίνουμε άγιοι.